Η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα. Άλλωστε όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι ίσοι. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, φιλοξενηθήκαμε στην Κυψέλη, το μεικτό κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, και μιλήσαμε με τα παιδιά και τους φροντιστές για όλα όσα κάνουν καθημερινά μαζί. Το 1992 καθιερώθηκε και τηρείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας. Ναι. Πρέπει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει και να μεριμνήσει, να κάνει ενέργειες ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τα βοηθήσει να έχουν μια καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή. Να σας πω λίγα λόγια για την Κυψέλη. Το μεικτό κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για αμαία η Κυψέλη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997. Τότε στεγαζόμασταν σε 3 άλλους χώρους, ανεξάρτητος, στο Μακρύ Γυαλό. Όμως οι αυξημένες ανάγκες του χώρου, καθώς και το όραμα των ανθρώπων που είχαν τις τύχες του συλλόγου στα χέρια του, όπως και η αναγνώριση του επιτελούμενου κοινωνικού έργου που γινόταν από την Κυψέλη, τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τους τοπικούς φορείς, οδήγησαν εδώ στη μετεκατάστασή μας, στους νέους μας χώρους, τις νέες μας εγκαταστάσεις, εδώ που είναι Δικελή 4. Βέβαια, σε όλο αυτό οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε μια συμπολίτησά μας, την κυρία Ειρήνη Χωριατέλη, που με μια δωρεά που έκανε σε ένα οικόπεδο και με ένα τηλεμαραθώνιο που έγινε το 2007. Είμαι πάρα πολύ καλή εδώ. Εγώ είμαι από 8,5 χρόνια εδώ, είμαι από τα υδατικά μέλη. Άντε! Σχεδόν 26 χρόνια και αυτή είναι η αιτία που ήρθα στην Κυψέλη, γιατί μου αρέσει να δραστηριοποιούμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα, όπως βλέπετε στολίσαμε και το δέντρο, κάνουμε ημερολόγια και γόρια. Ετοιμάζεστε για τα Χριστούγεννα. Είμαι πολύ ευχαριστός. Θέλω να πω ότι είμαστε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είμαστε ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρό και μάλιστα φέρουμε ειδική πιστοποίηση σαν φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που είμαστε σε μια παράταση του προγράμματος που λήγει 34 του 2023. Παρόλα αυτά, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε με το πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό είναι μόνο 15 ωφελούμενοι. Φιλοξενούμε στο κέντρο μας σε καθημερινή βάση πάνω από 30 άτομα. Παρέχουμε στους ωφελούμενους μας το ποιοτικό επίπεδο αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες με το εξειδικευμένο προσωπικό που έχουμε. Δηλαδή, ο κύριος αιμοδότης μας είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ναι. Έστω και με αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη χρηματοδότηση, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό, όπως κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, μεταφορέας αρένων, γιατί είμαστε με πλήρες προσωπικό. Κάθε χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά δίνουμε ημερολόγια, αγούρια, κάρτες. Το Πάσχα μοιράζουμε λαμπάδες. Και όλη την υπόλοιπη χρονιά μαθαίνετε και καινούργια πράγματα, φαντάζομαι. Μαθαίνετε και καινούργια πράγματα, κυρία Θεοφανία. Θεοφανία. Χαίρο πολύ. Εγώ χαίρο πολύ, Θεοφανία. Για πες μου, σε παρακαλώ, πότε παντρεύτηκες, Θεοφανία, να σου πω τη μέρα. Πότε παντρεύτηκα. Για πες. 22 Ιουνίου του 2013. Ήτανε Σάββατο του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου. Ναι, σωστά. Εδώ στο χώρο μας γίνονται πολλά προγράμματα. Προγράμματα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και των δεξιοτήτων τους. Υπάρχει υποστήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη μας και στις οικογένειές τους.
Γίνονται πάρα πολλές δράσεις, προγράμματα περιβαλλοντολογικής αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής. Μάλιστα, χθες είχαμε και ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εκπαιδευτικές εκδρομές. Φάρος. Φάρος λέγεται περιοδικό, πριν λέγονταν Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, όπου το σωματείο που το εκτυπώνει εκεί, τα εκτυπώνουν τα περιοδικά. Μηνιαίο περιοδικό, ποικίλης ύλης, διάφορα θέματα ποικίλης. Απρίλιος 2015, έχω πάρει μέχρι το 19, συγγνώμη. Δημήτρης Παπαστάμου, όχι, Παπασταματίου. Τέτοια δομή, τέτοιο κέντρο δεν υπάρχει πάνω στο νησί. Mm. Τα παιδιά με το που τελειώνουν το ειδικό σχολείο και το ΕΕΚ, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δεν υπάρχει κάπου αλλού να πάνε. Mm. Η μόνη οργανωμένη δομή και το μόνο οργανωμένο κέντρο που τα παιδιά έρχονται από τις 8 μέχρι και τις 4 η ώρα. Δηλαδή, ξεκινάει το πρόγραμμα από τις 8 μέχρι και τις 4. Και πάνω απ' όλα τη διοίκηση του κέντρου αυτού, είμαστε όλοι γονείς και αδέρφια αμαία. Δηλαδή, έχουμε μπει μπροστά και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Εσείς οι πιο παλιοί, φαντάζομαι, βοηθάτε και τους δασκάλους, έτσι. Ναι, όσο μπορούμε. Με τον Κυριάκο κάνετε παρέα? Χρόνια. Χρόνια, ε. Το ξέρω. Πίνε αυτό εδώ. Έξω που μένεις? Από το... Μένεις μέσα στη Μυτιλίνη? Ναι. Α, στη Μυτιλίνη, ναι. Ωραία. Αγία Κυριακή. Στην Αγία Κυριακή, ωραία. Αλλά φαντάζομαι σ' αρέσει που έρχεσαι κάθε μέρα εδώ. Είναι ωραία, ε. Άμα βρω καμιά δουλειά, θα φύγω από εδώ. Θες να δουλέψεις? Θέλεις, ε. Είμαι 50, 44 χρόνια με σωτηρία. Εγώ σαν ψυχολόγος πραγματοποιώ ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Οι ατομικές συνεδρίες είναι εστιασμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Mm-hmm. Γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης δεξιοτήτων, όπως είναι γνωστικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα από διάφορα ασκήσεις και μέσα από την προβολή διάφορων βίντεο. Mm. Βέβαια, αυτό που είναι αρκετά σημαντικό είναι η ατομική συμβουλευτική, όπου ο κάθε ωφελούμενος εκφράζει τις ανάγκες του, τους προβληματισμούς του και οτιδήποτε θέλει να εκφράσει. Στις ομαδικές συνεδρίες συνήθως γίνονται σε αυτόν εδώ το χώρο, πραγματοποιούνται κατασκευές ή με αφορμή κάποια παγκόσμια ημέρα ή κάποιο θέμα συζήτησης. Mm-hmm. Γίνεται η προβολή κάποιου βίντεο και μετά ακολουθεί μία συζήτηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι αρκετά, γιατί είναι και δύσκολη και η δομή της κοινωνίας μας. Έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία, είναι δύσκολο για ένα άτομο με αναπηρία να προσαρμοστεί, αλλά ο στόχος εδώ του κέντρου μας είναι η όσο δυνατόν καλύτερη και ομαλότερη κοινωνική ένταξη. Mm-hmm. Παράλληλα, εδώ πραγματοποιούνται και ομάδες γονέων και ατομική συμβουλευτική γονέων, γιατί η αναπηρία είναι κάτι που δεν επηρεάζει μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά επηρεάζει όλη την οικογένεια, γιατί σωστά. Είναι ένα σύστημα. Εμείς σαν κέντρο είμαστε στην προσπάθεια δημιουργίας μιας στέγης επιστηριζόμενης διαβίωσης για 6 άτομα. Πολύ σημαντικό. Το κτίριο είναι έτοιμο, βρίσκεται η υποκατασκευή και σε λίγο καιρό θα λειτουργήσει. Έχεις φίλες εδώ, έχεις φίλες? Ναι. Ποια είναι η φίλη σου? Τη Μαρία και τη Ελένη. Η Μαρία και η Ελένη. Ναι. Αυτό είσαι. Σου αρέσει εδώ που έρχεσαι κάθε μέρα? Ναι. Πολύ? Ναι, πολύ. Το μαλλί τι ωραίο που το έχεις βάψει. Ναι. Έμαθα ότι το βάβεις διάφορα χρώματα. Σ' αρέσει το χρώμα στο μαλλί, ε? Ναι. Σ' αρέσει, φαντάζομαι, το χρώμα στη ζωή. Ναι. Έτσι. Η δουλειά μου εμένα με τα παιδιά είναι να διορθώσουμε όσο μπορούμε τα κινητικά τους ελλείμματα, mm-hmm. την ισορροπία τους. Στοχεύουμε περισσότερο στην κίνηση των παιδιών. Οπότε το πρόγραμμά μας είναι εξατομικευμένο, mm-hmm. ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά και τις ικανότητες που έχει κάποιο παιδί. Τα παιδιά που δεν έχουν τόσο πρόβλημα με την κίνησή τους, mm-hmm. Και είναι λειτουργικά, προσπαθούμε να κάνουμε ομαδικά θεραπευτικά παιχνίδια, mm-hmm. ώστε να τα βάλουμε όλα τα παιδιά μέσα σε μια ομάδα, να δούμε ότι και η διαφορετικότητα δεν είναι τόσο πρόβλημα, μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι μαζί
και αυτά απολαμβάνουν γιατί είναι παιχνίδι. Οπότε προσπαθούμε να το δουλέψουμε έτσι. Υπάρχει εξέλιξη, κυρίως στα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα. Υπάρχει εξέλιξη, μπορεί να υπάρξει. Ναι, σε μερικά παιδιά υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή υπήρχε παιδί που δυσκολευόταν, ας πούμε, με το ανέβασμα και κατέβασμα της σκάλας, που ήθελε βοήθεια ή κάποιον να το κρατάει και τώρα έχει εξελιχθεί και γίνεται, ανεβοκατεβαίνει τη σκάλα μόνο του. Οπότε νιώθει και πιο ανεξάρτητο. Εσείς πώς νιώθετε όταν έχετε καταφέρει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι η χαρά της δουλειάς, η ικανοποίηση. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Δηλαδή πρέπει κάποιος να το βιώσει όλο αυτό μαζί με το παιδί. Το να το βλέπεις, να μην μπορεί να κάνει κάτι και σταδιακά να εξελίσσεται, να γίνεται ανεξάρτητο και να μην θέλει πια τη βοήθειά σου. Νομίζω ότι είναι δώρο όλο αυτό. Είναι το δώρο, ναι. Η ανταμοιβή. Η ανταμοιβή. Μαθαίνεις πολλά πράγματα εδώ. Μαθαίνω γλώσσα, ιστορία, από όλα τα αντιγραφή κάνουμε. Τα κάνετε όλα αυτά. Ναι. Και φτιάχνετε και πολύ ωραίες κατασκευές. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε τώρα για τα Χριστούγεννα. Είσαι ωραία μάτια έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ καλή. Είμαι καλή. Οι γονείς των παιδιών, στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία, έχουν αποδεχτεί το εντός εισαγωγικών πρόβλημα του παιδιού τους και λειτουργούν υποστηρικτικά στο μέτρο του δυνατού απέναντι σε αυτό. Υπάρχουν όμως και γονείς που για διάφορους λόγους, είτε μορφωτικού επίπεδου, είτε στάση ζωής, προβάλλουν διάφορες αντιστάσεις και πολλές φορές υψώνουν και ένα τείχος απέναντι στην παραδοχή αυτή. Ο δικός μας ο ρόλος τώρα ποιος είναι? Είναι καθαρά υποστηρικτικός και πολλές φορές και κατευθυντικός. Τι εννοώ? Προσπαθούμε να τους πλησιάσουμε, να τους προσεγγίσουμε, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το παιδί τους δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο που χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Είναι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα που χρειάζεται όμως μια διαφορετική προσέγγιση. Τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα σαν όλους εμάς. Πιστεύω ότι είναι άνθρωποι σαν όλους εμάς, όχι με ειδικές ανάγκες, μπορώ να το πω με ειδικές ικανότητες περισσότερο. Μπορούν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας όπως όλοι μας και μπορούν να προσφέρουν εξίσου ικανοποιητικά όπως όλοι μας. Πίνεις καφέ? Ναι. Α, πίνεις. Τι άλλο κάνεις? Μπαίνεις στον υπολογιστή? Όχι. Πού? Ζωγραφίζω. Α, ζωγραφίζεις. Είσαι ζωγράφος? Ναι. Από όλα γιουγά. Εντάξει, ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι η αξιολόγηση και η θεραπεία των δυσκολιών που μπορούν να παρουσιάσουν στο λόγο, την ομιλία, την άρθρωση, την επικοινωνία, είτε μιλάμε για λεκτική είτε μιλάμε για μη λεκτική, την κατάποση και τη φωνή. Προσπαθούμε εννοείται να βοηθήσουμε και τα ελλείμματα που τυχόν παρουσιάζουν στις γνωστικές, επικοινωνιακές αλλά και κοινωνικές ικανότητές τους, σε συνεργασία εννοείται και με τις υπόλοιπες ειδικότητες εδώ της διεπιστημονικής ομάδας, γιατί έχουμε όλοι εδώ ένα κοινό στόχο, την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών αυτών και όσο γίνεται την πιο καλή διαβίωση της ζωής. Ο χώρος βρίσκεται στη Μυτιλίνη, αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά. Σωστά. Στη Δυτική, για παράδειγμα, Λέσβο, που όσο να είναι δύσκολο να έρχονται σε καθημερινή βάση εδώ. Βέβαια. Οπότε λογικά χρειάζονται και άλλα κέντρα να γίνουν, εννοείται, έτσι. Εννοείται. Θα μας δείξεις τι κάνεις? Βάζουμε την ποδιά μας. Βέβαια, τι θα λερωθούμε? Το αστέρι. Έλα εδώ. Αστέρι είσαι? Είναι αστέρι. Τέλειος. Μπράβο ρε εσύ, Ραφαηλία. Και τρίβει την εικόνα. Για γύρω, δείξε γύρω. Μου. Ωραίες, γύρω γύρω. Και τις κάνει στραγγυλή. Αλήθεια. Κάνει έτσι, όπως λέει αυτή. Τώρα δεν το δουλεύεις, αλλά έτσι την κάνει. Ραφαηλία, δεν είναι κουραστικό, κοίτα. Είναι ευχάριστο. Κοίτα πόσο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Αχ, την κάνεις φανταστική, πραγματικά, μπράβο σου. Μπράβο σου. Δουλεύετε πολλά άτομα εδώ κάτω στο αυτό το εργαστήριο ή έρχονται όλα τα παιδιά ή όποιος θέλει? Κοίτα, κάποια παιδιά που μπορούν και δουλεύουν εδώ, τώρα έρχεται Ραφαηλία, έρχεται ένας Κυριάκος, έρχεται ένας Παναγιώτης, έρχεται ο Φώτης.
Έρχονται παιδιά. Ναι. Βοηθάνε, δεν γίνεται. Οπότε βοηθάνε. Αν δεν βοηθήσει, δεν γίνεται να τα κάνει. Κάνετε κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάνουμε αυτά που μπορούμε. Εγώ οδηγό είμαι στις Κυψέλιες και ταυτόχρονα όταν δεν οδηγάω, κάνουμε κάποιες εικόνες για να πουλάμε. Δηλαδή, τις ώρες που δεν έχει το δρομολόγιο, κατεβαίνει εδώ στο εργαστήριο για να ασχολιάζεται με αυτά. Παραδόξως, οι ωφελούμενοι ενδιαφέρονται πολύ για τη μάθηση. Διψούν για γνώση, αλήθεια. Καθημερινά θέλουν να διαβάζουμε, να γράφουμε. Φυσικά αυτό γίνεται με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό πάντα. Από τότε που ασχολήθηκα με τον κλάδο της ειδικής αγωγής, το λάτρεψα. Είναι το αντικείμενο με το οποίο θέλω να ασχολούμε, γιατί από αυτά τα παιδιά λαμβάνουμε τόσο πολύ αγάπη καθημερινά, οπότε δεν μπορούμε να μην την ανταποδώσουμε. Αυτά τα παιδιά, γιατί για μας παιδιά είναι, ασχέτως ότι είναι ενήλικες, είναι τόσο αθώες ψυχές. Οπότε βγάζουν μόνο καλοσύνη, αγάπη. Επομένως, μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Φυσικά με τις δυσκολίες, γιατί είναι αρκετά ψυχοφθόρο, έτσι. Χρειάζονται μεγάλα ψυχικά αποθέματα, πολλή υπομονή. Αλλά το μυστικό είναι η αγάπη και η υπομονή. Αυτά τα παιδιά δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τα σχολεία. Θα πρέπει να βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Α, πιστεύεις ότι θα βοηθούσε? Μα αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που λένε στην ειδική εκπαίδευση, ότι πρέπει να γίνει συμπερίληψη εντός του σχολικού χώρου, σε διαφορετικά τμήματα εννοείται, γιατί το δυναμικό είναι πολύ διαφορετικό, να υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, γιατί έτσι θα υπάρξει αποδοχή και από την κοινωνία. Αν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα λεγόμενα φυσιολογικά, συνυπάρχουν με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα μπορέσουν να τα αποδεχτούν και θα δουν ότι εν τέλει είναι άνθρωποι που έχουν δικαιώματα. Τι κάνετε εδώ, για πείτε μου, πώς περνάτε εδώ στην Κυψέλη? Κάνουμε δραστηριότητες όσον αφορά τις εικόνες, διάφορα γούρια. Εγώ βασικά έχω αναλάβει να κάνω την πακετοποίηση των εικόνων. Ναι, γιατί έχω και ένα θεματάκι με την όραση και δεν μπορώ να κάνω κάτι πιο... λεπτό. Είστε πολύ καιρό εδώ? Εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της Κυψέλης. Α, και εσείς, ωραία. Απλά έλειπα κάποια χρόνια και έχω δραστηριοποιηθεί εδώ και 14 μήνες πάλι στην Κυψέλη, με μεγάλη χαρά. Πόσα χρόνια λείπατε από την Κυψέλη, σας έλειψε καθόλου? Εννοείται. Τι σας έλειψε πιο πολύ? Είναι κάτι σαν να ήταν ένα δικό μου παιδί η Κυψέλη. Ναι. Βέβαια, γιατί ήμουν, όπως είπα, από τα ιδρυτικά μέλη. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά λόγοι που έπρεπε να φύγω, λόγω υγείας, αναγκάστηκα να την αποχωριστώ την Κυψέλη. Ήμουν και στο διοικητικό παλαιότερα, ως αντιπρόεδρος, διατέλεσα αντιπρόεδρος. Ήμουν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Κάποια φορά, κάποιο διάστημα μάλλον, να το σωστό. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Να μιλήσουμε λίγο για τη μέρα των ΑΜΕΑ που είναι τις 3 Δευτέρα. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Να μου πείτε λίγο για αυτή την παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων με αναπηρία και πόσο σημαντική είναι. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να είναι μία μέρα χαράς ή μία μέρα πένθους. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί... δεν πρέπει να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. Αναδεικνύονται τα προβλήματα των ΑΜΕΑ. Όπως είναι, παράδειγμα, όταν ένα παιδί πρέπει να αυτονομείται, ένας άνθρωπος μάλλον, να μην το λέω παιδί, ένας άνθρωπος ΑΜΕΑ, πρέπει να έχει ένα δικό του χώρο. Όταν είναι μόνος του και δεν έχει οικογένεια, όπως είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή και όχι μόνο εγώ, έτσι. Εγώ έχω βέβαια τους συγγενείς μου, έχω κάποια στήριξη από τους ανθρώπους, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να στηρίζομαι στο συγγενικό μου περιβάλλον. Από τη στιγμή που υπάρχει μια κυβέρνηση και υποτίθεται ότι κάνει κάποιο έργο για τα ΑΜΕΑ. Υπάρχουν δομές, από ό,τι ξέρω. Όχι πολλές και δυστυχώς, από ό,τι ξέρω, υπάρχουν μόνο κάποιες στην Αθήνα και μία στοιχείο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μία δομή εδώ στη Μυτιλίνη? Η Κυψέλη φιλοξενεί όλες τις αναπηρίες. Κινητικές, γνωστικές, νοητικές, αισθητηριακές. Και ενώ αυτή τη στιγμή φιλοξενεί παιδιά από 18 έως 67 χρονών, στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού φιλοξενεί και μικρότερα παιδιά.